Καλημέρα καρπουζάκο. Καλημέρα. Έχουμε γύρισμα σήμερα. Τι γύρισμα έχουμε, ρε μαλάκα? Λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Θέλεις να πάρεις views ή λεφτά? Oh fuck, και τα δύο θέλω, ρε μαλάκα. Λοιπόν, αν θες και τα δύο, σου έχω ακριβώς τη λύση, bro. Τι? Θα κάνουμε my followers control my day. Αυτό το έχω δει, το κάνουνε οι beautydes. Ωραία, σήκω, πάμε. Τι? Θα τους ρωτάω τι να κάνω. Ναι, μέσα στο Instagram. Για όλα. Όλη την ημέρα. Ό,τι κάνω όλη την ημέρα. Ό,τι κάνεις. Ακόμα και το χέσιμο, όλα. Πόρε, πούστη μου. Άντε καλά. Άντε καλά. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να σηκωθώ από το κρεβάτι ή όχι? Να σηκωθείς, ξέρω εγώ. Κάτσε, θα τους ρωτήσω. Να σηκωθώ από το κρεβάτι. Σκέψου σου πούνε όχι. Σκέψου να σου πούνε όχι και να μείνεις ολυμμένος στο κρεβάτι. Μαλάκα, top μέρα θα είναι. Θα αφήνω περίπου 5 λεπτά μέχρι να καταλήξουμε στην απάντηση. Θες να σηκωθείς να είσαι πιο επίσημος? Στην ουσία πρέπει να αποφασίσω να μάθεις σωστό. Θα βλέπω τους πρώτους ψήφους δηλαδή. Όσοι το ψηφίζετε πιο αργά να πάνε να μυθείτε. Περισσότεροι ψηφίζουν όχι μέχρι τώρα, μαλάκα. Αλήθεια. Μόλις περάσουν τα νέα, όχι, όχι, ρε μαλάκα, πάει. Όχι, όχι. Τι λες, ρε μαλάκα. Μαλάκα, γιατί ψηφίζουν όχι. Μαλάκα, είσαι ο καρπούζος. Γιατί είσαι τόσο μπάσταρδα, ρε μαλάκες. Λοιπόν, επειδή είστε μουνόπανα και έχετε ψηφίσει πολύ παραπάνω όχι, θα σας δώσω άλλη μια ευκαιρία. Άμα μου πείτε πάλι όχι, θα σηκωθώ έτσι κι αλλιώς, γιατί πρέπει να κάνω το γαμό βίντεο. Τώρα μήπως. Μισό. Δεν έβαλα τόνο στο μήπως. Δεν πειράζει, δεν θέλει τόνο το μήπως. Λοιπόν, ακούστε να δείτε λίγο. Επειδή και στο δεύτερο μου είπατε όχι, αυτό το βίντεο, το γαμημένο, πρέπει να βγει σήμερα, έτσι. Μαλάκα, ακόμα δεν άρχισε το βίντεο, το έχουμε φυλάει. Πρέπει να βγει το γαμημένο το βίντεο. Εγώ δεν σηκωθώ, ρε μαλάκες. Δεν πάνε να λέτε όχι. Στο μπούτσο μου σα γράφω στην τελική. Δικό μου βίντεο. My rules, από εδώ και πέρα θα ψηφίζετε. Μέχρι τώρα δεν μετράει γιατί είστε μαλακισμένα και δεν σας αξίζει αυτό το βίντεο. Εντάξει, για κανένα Fortnite είστε. Τώρα λοιπόν που σηκωθήκαμε από το κρεβάτι, πρέπει να κάνουμε τη βασική μας υγιεινή, ξεκινώντας από το κατούρημα. Προτείνεται να κατουρίσω όρθιος ή καθιστός? Για να δούμε. Πουπ. Γιατί κάνω αυτό το βίντεο, μαλακά. Λοιπόν, περιμένουμε, παιδιά. Καθιστός είναι η πρώτη ψήφη. Πάμε καθιστός. Πόσο καιρό έχω να το κάνω αυτό? Έτοιμος. Γιώργο. Έλα, μπρο. Ποιο είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνω τώρα που κατούρισα και πλήθηκα? Με ρωτάς για το βίντεο, με ρωτάς για το... Α, κανονικά να το πάμε δηλαδή. Ναι, ναι. Πρωινό! Ναι. Λοιπόν, τι επιλογές έχουμε, για να δούμε. Έχουμε δύο επιλογές. Ψάχνεις. Μοιάζει ότι δεν έχουμε μπολ σε αυτό το σπίτι. Αφού τρώσω όλη μέρα, ρε μαλάκα, χοντρέ. Λοιπόν, οι δύο επιλογές μας είναι γάλα ή λεμονάδα με cornflakes. Εσύ τι πιστεύεις είναι καλύτερο? Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, ξέρω ότι θα βγει. Λες να βγει το γάλα? Το θεωρώ πολύ πιθανό. Καλά, άμα ψήσουν γάλα, θα τους γαμίσω. Αφήστε με να κάνω κάτι που έχει ενδιαφέρον. Γάλα ή λεμονάδα με cornflakes? Για να δούμε λοιπόν τι θα ψηφίσετε εσείς για το θρεπτικό μου πρωινό για να με κρατήσει όλη μέρα σε ενέργεια και χαρά. Οχ, τι έκπληξη, δεν θα πιστέψεις ποιο κερδίζει. Ποιο κερδίζει, μπρο? Η λεμονάδα με 76%. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, Στέφανε? Τι σημαίνει? Πρέπει να ετοιμάσουμε το πρωινό μας. Αμέ. Δεν έχουμε μπολ, οπότε θα το κάνουμε σε μια κούπα. Θα ρίξουμε τη λεμονάδα μας. Ωγω, θα είναι πολύ σχαμένο. Και τα cornflakes καλαμποκιού, γιατί είμαστε gluten free. Και αφού ετοιμάσουμε το πρωινό μας, είμαστε έτοιμοι να το καταναλώσουμε. Ακούγεται το ανθρακικό μέσα από κάτι που έχει cornflakes. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μας που θα ακούσουμε και τελευταία ένα τέτοιο ήχο. Ένα συνδυασμό. Να βγαίνει από τα cornflakes και λεμονάδα. Δείξτε το λίγο, είναι ομορφούλικο. Έχει μια γοητεία. Εντάξει, καλό είναι. Καλό είναι. Νομίζω μεγάλα θα έλεγε πιο πολύ. Έτσι βλέπω στις διαφημίσεις να το τρώμε. Πάμε στο σαλόνι να το φάμε. Στο σαλόνι, άντε πάμε στο σαλόνι. Φαίνεται πραγματικά λαχταριστό, έτσι. Πάω να πάρω την πρώτη μπουκιά. Εξαιρετικό και νιώθεις κάθε θρεπτική ουσία που έχει η λεμονάδα σε συνδυασμό με τα cornflakes. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε εδώ πέρα ότι η αλληλουχία φαίνεται κιόλας και το τη μυρίζεις και την γεύεσαι. Μπορείς να τη δεις κιόλας. Νομίζω εδώ ο συνδυασμός αυτός λέει πιο πολύ με σοκολατένια cornflakes. Ωραία, ωραία. Μπρο, τι κάνεις? Ε? Να το φας όλο. Όλο? Τσακ, 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 πάμε. Να το σω.
Ο θρύλος! Όλο το έφαγα. Όλο. Αχ, πραγματικά αυτό το πρωινό ήταν ό,τι χρειαζόμουν σήμερα για να ξεκινήσω δυναμικά αυτή τη μέρα γυρισμάτων για το τέλειο βίντεο μας. Πω, βαριέμαι να βλέπω όλη μέρα μαλακίες στο YouTube. Τι λες να κάνουμε? Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ντυθείς και να βγεις για λίγο γκομενότσακα. Πρέπει να ρωτήσω τους fans. Μπορεί να προτιμάνε να κάτσω σπίτι. Κάτσε να δούμε. Fortnite γκόμενες. Γκόμενες. Δεν νομίζω ξέρω τι θα βγει από τώρα. Μαλάκα πραγματικά. Μαλάκα πραγματικά. Να παίξω Fortnite, να γυρίσω τσόντα με γκόμενα. Και όντως να την έβγαζα. Θα μου λέγανε Fortnite, έχεις καιρό. Έχεις την προηγούμενη Πέμπτη να παίξεις βασικά. Ήταν άλλη μέρα, θα σου λέγανε εντάξει, φέρε γκόμενα. Να βγω έξω ή να κάτσω σπίτι? Κανονίστε πιτάνες, κανονίστε να σφίστε. με αρκετά μεγάλη διαφορά κερδίζει το να βγω έξω. Οπότε μάλλον η μοίρα μας εκεί μας πάει στο να βγούμε έξω. Πάμε να διαλέξουμε ρούχα. Πάμε. Πάμε να διαλέξουμε ρούχα για να βγω έξω και να βρω κανένα. Πάμε να σου διαλέξουμε ρούχα. Λοιπόν, ας γυρίσουμε από το μαλλί. Αυτό ή αυτό που είχα χθες. Έφτασε η ώρα να ντυθούμε για τη σημερινή μας έξοδο. Οι επιλογές μου είναι δύο. Να βγω με αυτό ή με το ροζ πουκάμισο. Για να δούμε τι θα επιλέξετε εσείς οι πιστοί μου ακόλουθοι. Ροζ πουκάμισο ή... Φυτά περίεργα. Το άλλο. Τα παιδιά, όπως βλέπετε, ψήφισαν το ροζ, οπότε... Έπρεπε να βάλουμε το ροζ που καμισάκι μας, που νομίζω ότι έτσι και λίγο με δείχνει λίγο πιο σεξι, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Είμαι λίγο πιο μουνάκης. Να, εγώ τώρα λίγο... Κολόνια να επιλέξω μόνος μου. Κολόνια μόνος, εντάξει, αφού δεν μπορούν να μυρίσουν. Κολόνια δεν μπορούν να τη μυρίσουν, πώς να επιλέξουν. Οπότε νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να βγούμε έξω, Γιώργο. Αχα. Και να ψαρέψουμε γκομενάκια. Γιώργο. Έλα, μπρο. Έχω λίγο άγχος, μαλάκα. Είμαι αρκετά ωραίος για να βρω γκομενάκι. Πώς με κόβεις? Πρότεινα να βγάλεις το μπουφάν. Το μπουφάν. Ναι. Γιατί ούτε κρύο κάνει, θα είσαι και λίγο έτσι περίεργος. Λες, εντάξει, πρέπει να δείχνεις άνοιξη το γκομενάκι. Άντε, να το αφήσω το μπουφάν, ναι, καλή ιδέα. Ωραία. Κατά τα άλλα, παπούτσι κομπλέ. Όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Φεύγουμε, είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε. Γκομενάκια. Γράφεις, Γιώργο? Γράφω. Λοιπόν, Γιώργο, έχω ένα δίλημα τώρα. Πού πάμε για τα γκομενάκια? Πάμε από εκεί ή από εκεί πάμε για τα γκομενάκια? Από εκεί. Από εκεί. Μπορείς να αφήσεις τα παιδιά να ψηφίσουνε? Ναι. Βαριέσαι να περιμένουμε πάλι, ε. Που είναι, για τα παιδιά είναι αυτό, για τα παιδιά είναι αυτό. Άντε, άντε. Δεξιά ή αριστερά. Μπούμεραγκ θα βάλω κιόλας. Να πάω δεξιά ή αριστερά? Τα παιδιά ψηφίζουν δεξιά, οπότε θα αναγκαστούμε να πάμε δεξιά. 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 Φύγαμε. Μπρο, γιατί προχωράς έτσι? Αφού δεξιά μου πάνε να πάω. Δεξιά στο δρόμο, ρε μπρο, όχι να προχωράς δεξιά. Μάμα, γυρίσω, θα πάω ευθεία. Ρε Γιώργο. Ναι, πού θα βρούμε τώρα γκομενάκι, ρε μαλάκα? Τι είναι, μαλάκα? Οχ. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, να πάμε σε αυτό? Μαλάκα, ναι. Μαλάκα ψήνεις, καλό είναι. Όλα, ρε μαλάκα, μέσα. Α, καλό είναι, ρε μαλάκα, αυτό. Ρε, να πάω να χωθώ εκεί. Νομίζω σε κοίταξε λίγο άβολα τώρα, αλλά... Όχι, ρε, όχι, ρε, καλό είναι. Πάμε. Να βάλω story να χωθώ, ναι, σε αυτό. Πάλι. Λοιπόν, παιδιά, θα βάλω story για το αν ψήνεστε να χωθώ σε αυτό το γκομενάκι. Πάμε να δούμε. Παιδιά, να την πέσω σε αυτό το γκομενάκι. Φαίνεται ωραίο. Ψηφίστε. Λοιπόν, παιδιά, έχω βάλει το story. Ελπίζω να ψηφίσετε ναι, γιατί θέλω πολύ να χωθώ σε αυτό το γκομενάκι. Μην ψάχνω τώρα που το βρήκαμε εδώ πέρα δίπλα στο σπίτι μας, να πούμε είναι έτοιμο. Νομίζω πως τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να χωθούμε στο γκομενάκι. Στέφαν, Γιώργο, έλα μαζί μου. Βέβαια, έχω λίγο άγχος. Λες να ψήνετε? Ναι, ρε, εννοείται. Λες ο καρπούζης. Ρε, είσαι σίγουρος? Ρώτητε να παίζει Fortnite. Μπορεί να μην της αρέσει όμως. Ρώτητε να παίζει Fortnite. Γεια σου. Γεια. Τι να ρωτήσω? Αν παίζει Fortnite. Παίζεις Fortnite? Τι μαλακή είναι αυτό? Άλλο, ρε μαλακά, άλλο. Εμπρό, νομίζω είναι ηλίθεια. Επειδή δεν παίζει Fortnite. Τι να τη ρωτήσω όμως, ρε μαλακά, τώρα? Πες αν θέλει ναρκωτικά ή σεξ. Αυτό πιο μετά, ξέρεις, να γνωριστούμε λίγο. Λοιπόν, θα βάλω story, πιστεύω, με τα παιδιά, λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα είμαι διάσημος. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν προσπαθώ να σου την πέσω επειδή είμαι διάσημος, απλά για να θαμβωθείς από τους followers μου. Mm-hmm. Απλά κάνω ένα παιχνίδι. Μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία? Ναι,
Μπορούμε να βγάλουμε. Εντάξει, αυτό γίνεται, αυτό γίνεται. Ωραία. Δεν είναι κάτι, για προσωπική χρήση θα την έχω. Α, ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τώρα να τώρα με βάζεις το story σου και βάζεις, θα βάλεις poll. Ναι. Βλέπεις όταν γράφει μαλάκας. Νομίζω με ρωτούσε ότι είσαι μαλάκα. Κάτσε, δηλαδή τώρα με βάζεις στο story σου για να ρωτήσεις τους fans σου. Ναι. Αν θα μου την πέσεις. Καλά, βλέπεις όταν γράφει μαλάκας. Μπορείς απλά να μου αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, καφέ ή hot dog. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, βγήκε το hot dog, οπότε τώρα πρέπει να το προτείνουμε για να δούμε αν θα συμφωνήσει. Χάρης. Χριστίνα. Χριστίνα, πολύ ωραίο όνομα. Ευχαριστώ. Θέλεις να πάμε για hot dog. Εντάξει, τώρα να αφήσω τη δουλειά μου στη μέση. Δεν θέλεις να πάμε για hot dog. Δεν πειράζει, άστο. Κερνάω εγώ hot dog. Κερνάς, εντάξει, πάμε. Κερνάω hot dog, πάμε. Πάμε. Ωραία, πάμε. Απλά πρέπει να πάμε προς τα δεξιά, αν μπορείς, επειδή... Α, έτσι. Ναι, προς τα δεξιά. Α, εντάξει, πάμε. Δεν το επιλέγω εγώ, είναι ναι, τα παιδιά, οι fans. Δεν ξέρω αν σου είπα. Ναι, ναι. Πάμε προς τα δεξιά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Φαίνεται να ψήνεται. Πάμε να πάρουμε hot dog και πάμε. Παιδιά, τώρα που είναι πρώτο ραντεβού, δεν ξέρω αν πρέπει να την κεράσω ή όχι, οπότε θα ρωτήσω εσάς. Να της τον κεράσω. Να της το κεράσω. Στο ένα σος μουστάρδας και πατάτες. Και στο άλλο βάλτε κέτσαπ και πατάτες. Είναι η τυχερή σου μέρα. Είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί? Τα παιδιά ψήφισαν να στο κεράσω. Oh, τέλεια! Οπότε... Έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μιας και είναι πρώτο ραντεβού, νομίζω έτσι είναι το γενικό, Παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σου αρέσει εδώ? Κοίτα, είναι πολύ όμορφα. Πάντα ήθελα να πάω σε ένα τέτοιο μέρος. Το λουκανικάκι, καλό. Δεν το δοκίμασα ακόμα. Για δοκίμασε λίγο. Έλα, με το 3. Με το 3, πάμε. 1, 2, 3. Πολύ ωραίο. Πανακά, εξαιρετικό. Να ξαναπάρουμε. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα που έχουμε φάει κιόλας, μιας και νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, τώρα λέω να κάνω το επόμενο βήμα στη σχέση μας και να της προτείνω κάτι το οποίο μετά να μας οδηγήσει κάπου αλλού, αν με καταλαβαίνετε. Οπότε σκέφτομαι να την πάω είτε για ποτό, είτε για να παίξουμε Fortnite. Αλλά φυσικά, αυτό θα το επιλέξετε εσείς, σωστά. Να βάλουμε λίγο ένα βίντεο για προσωπική, για προσωπική χρήση. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Είμαι εδώ με τη νέα μου κοπέλα. Και τώρα αναρωτιόμαστε αν πρέπει να πάμε για ποτό ή για, ή για Fortnite ή για ποτό. Ψηφίστε Fortnite ή ποτό, παιδιά. Ρε μαλάκες, ειλικρινά τώρα, οκ. Ας πούμε, ρε μαλάκες, ότι δεν ήταν αισθημένο αυτό το βίντεο, δεν ήταν σκηνοθετημένο, ρε μαλάκες, και όντως έπρεπε να ρωτήσω τη γνώμη σας για το πού να βγάλω μια κοπέλα, ρε μαλάκες. Θα ψηφίζατε το 70% Fortnite, ρε μαλάκες. Να κλείσω το κανάλι μου και να αρχίσω μια νέα ζωή, ξέρω εγώ. Έχει νόημα. Θέλεις να πάμε για... Πρόσεξε τι θα πεις. Για Fortnite. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ προτιμούσα ποτό. Κοίτα, και εγώ προτιμώ ποτό χίλιες φορές τώρα. Αλλά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα που δεν κάνω ακριβώς ό,τι θέλω. Ναι. Σου ελέγχουν οι fans. Ναι. Θες να πάμε για Fortnite για να πιούμε και ποτό? Καλό. Καλό. Ή θες να τον πιούμε στο Fortnite? Λοιπόν, παιδιά, έχω φέρει εδώ πέρα τη νέα μου κοπέλα στα Battle.net για να παίξουμε μαζί Fortnite, γιατί είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Έτσι, να κάνω. Είναι κοπέλα, αλλά. Να σου πω κάτι, επειδή γυρνάω και βίντεο, μπορείς να με κάνεις να φαίνομαι πολύ αγάμητος. Πάμε, παιδιά. Σου έχω αγοράσει ένα PC εκεί στη γωνία. Αλήθεια. Για να παίξεις Fortnite. Ναι, ναι. Να, εδώ. Αλλά... Να, πατάς εκεί που λέει Battle Royale. Κάτσο. Κάτσο. Ναι, 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 κάτσε, κάτσε. Εγώ δεν θα παίξω. Δεν είχα λεφτά για δύο PC. Πατάς εκεί που λέει Battle Royale 100 players PvP. Περίμενε, περίμενε. Αγόρασε το Battle Royale. Τι έκανες?
Όχι, απλά το δείχνει ρε. Απλά δεν έχει παίξει προφανώς στην νέα σεζόν. Κάτσε, κάτσε να σου δείξω, κάτσε να σου δείξω. Πατάς εδώ. Μετά πατάς εδώ. Κάτσε, τώρα αυτό τι είναι. Ε? Αυτό τώρα τι είναι. Σου έδειχνα το πώς. Πάνε λίγο πάνω, πάνω, πάνω. Εδώ. Support the creator. Και γράφεις Χαραλάμπης Xbox. Τέλειο. Τώρα μπορεί και να σου κάτσω. Πάτα το μπροστά βελάκι. Ναι, ναι, ναι. W. Ναι, και πέσε προς την πόλη. Αχ, τι ήταν αυτό τώρα. Ε. Το είδες. Απλά... Α, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Είσαι πολύ όμορφη. Oh my god. Στο παιχνίδι. Πολύ όμορφη είσαι εδώ. Σε πυροβολάνε, σε πυροβολάνε, θα πεθάνεις. Ναι, γρήγορα. Αχ, θα σε σκοτώσει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει όμως. Μπορούμε να. Πέρα, δίκλα μου. Και δεν με θες εσύ, ρε μαλακά. Έτσι, μπράβο, μην τα παρατάς με την πρώτη προσπάθεια. Μην πιάνεις όμως. Εντάξει. Έλα, να έχουμε και ένα. Μια στο κρύο, μια στη ζέστη με πάει αυτή. Δεν ξέρω τι θέλει τελικά. Ρε Γιώργο, δεν έβλεπα ρε μάλακα με φίλησε, είχα κλειστά μάτια. Ναι ρε μάλακα. Με φίλησε. Ναι ρε μάλακα, σε είσαι θέλει. Σίγουρος. Σε θέλει ρε. Κάτσε να τη... τώρα που είχα κλειστά... Τι μου μιλάς τώρα, δεν βλέπεις τι χάνω. Ρε σίγουρα με φίλησε. Ναι ρε. Να σε ρωτήσω, επειδή είχα κλειστά μάτια και δεν έβλεπα, με φίλησε τώρα που έκανα... Σε μας μετα... αγόρι μου τώρα. Παιδιά, δεν μπορώ να χάσω αυτή την αποστολή. Έχω μπει all in. Πρέπει να τα καταφέρω να την πείσω να έρθει. Τι αρέσει πολύ στις κοπέλες. Να γίνω... Α, λοιπόν, μπορώ να γίνω λουλούδι ή μπορώ να γίνω σκυλάκι. Νομίζω τα σκυλάκια είναι πιο ωραία και τα χαϊδεύουν κιόλα, οπότε μπορείς να πάρεις και ξέρεις, μια πιθανότητα να σε χαϊδέψει λίγο, έτσι. Να ρωτήσω τα παιδιά τι προτιμάνε. Ναι. Ωραία, ωραία. Κράτα, κράτα. Περίμενε, περίμενε. Δώσε μου μια τελευταία ευκαιρία. Λοιπόν, παιδιά. Πρέπει να κάνω κάτι που να αρέσει πολύ στις κοπέλες. Σκέφτομαι μάλλον να γίνω κάτι που αρέσει πολύ στις κοπέλες. Είναι ένα λουλούδι. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχω καταλήξει σε δύο λύσεις για να την πείσω να έρθει στο σπίτι μου. Ή θα γίνω σκυλάκι, ή θα γίνω λουλούδι. Πείτε μου τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για να τη ρίξω στο κρεβάτι. Οι περισσότεροι από εσάς ψηφίσατε να γίνω σκυλάκι. Εγώ προτιμούσα βέβαια να γίνω λουλούδι, αλλά τι να κάνουμε, εσείς αποφασίζετε σήμερα. Πάω να δοκιμάσω το τελευταίο χαρτί στο μανίκι μου που έχω. Να σου πω, έλα λίγο, έλα λίγο. Θες να πάμε μια βόλτα, έστω μια βόλτα. Να, μέχρι. Έχεις κουράσει σήμερα. Μια τελευταία βόλτα. Ξέρεις. Μια τελευταία βόλτα, έλα. Άντε. Άντε, πάμε. Επειδή... Απλά προς τα δεξιά πρέπει. Προς τα δεξιά. Είναι από την αρχή αυτό, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Τι κάνεις. Αχ, είσαι εσύ! Σκύλος! Αχ, θέλω να με πάρεις σπίτι σου! Φύγαμε! Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι φαίνεται το τελευταίο μας κόλπο έπιασε και θα μπορέσουμε να τη ρίξουμε στο κρεβάτι. Οπότε, ας πάμε σπίτι. Χάρη, τα πας πολύ καλά. Τα πάω καλά. Ναι. Είναι σίγουρο ότι θα μου κάτσει. Μαλάκα, εννοείται, πλάκα κάνεις. Ναι, για να έρχεται σπίτι, θα μου πεις. Ναι. Πρέπει να είμαι σκύλος και μετά. Όχι, 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 στον πούτσο σου. Όχι, άνθρωπος τώρα. Από εδώ, από εδώ. Παίρνα και εσύ, Γιώργο. Πώς σου φαίνεται το σπίτι μας? Είναι τέλειο, πραγματικά, υπέροχο. Αχα, τα σκουμπίδια εκεί πέρα τέλεια, δεν είναι? Τέλεια, πάντα αυτό ήθελα. Τις αρέσουν τα σπίτια. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Την έχω φέρει στο σπίτι, όπως βλέπετε. It's cute. Σε ευχαριστώ. Κάνε γουφ. Γουφ. Ναι. Και τώρα είμαι ανάμεσα σε δύο πράγματα που μπορώ να κάνω μαζί της. Δεν ξέρω τι προτιμάει αυτή, αλλά θέλω να μου πείτε αν εσείς. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, το τελευταίο κόλπο πέτυχε και την έχω φέρει σπίτι μας. Λέτε να τη βάλω να πλύνει τα πιάτα ή να της κάνω έρωτα. Ψηφίστε. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσετε και θα πράξουμε αναλόγως, έτσι. Είναι η τυχερή σου μέρα. Oh. Τα παιδιά ψήφισαν έρωτα.
Πάμε, γρήγορα. Πάμε. Φύγαμε. Ουουου, θα κοιτάω κι εγώ. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει μεγάλη ώρα, αλλά έχω μια τελευταία πορεία να σας κάνω. Κανείς δεν το περίμενε, παιδιά. Κανείς δεν το περίμενε. Τελευταία πορεία, παιδιά, να κάνουμε αισθησιακό έρωτα ή άγριο σεξάκι. Να περιμένω λίγο 2 λεπτά για να μας πούν τα παιδιά τι προτιμάνε, γιατί δεν μπορώ, ξέρεις, μόνος μου. Έλα, 2 λεπτά, έλα, 2 λεπτά. Λίγο, έλεος. Λίγο να απαντήσουν τα παιδιά και ό,τι πουν, εντάξει. Περίμενε εσύ εδώ τώρα. Ένα reply που άνοιξα τώρα πρώτο λέει ρε βλάκα μπροστά της το λες, έλεος. Λοιπόν παιδιά, από ό,τι φαίνεται προτιμάτε άγριο σεξάκι, οπότε... Καλό ήτανε. Σούπερ. Πρώτη φορά κάνω σεξ με σκύλο. Γουφ, ξέρεις τι, εγώ πάντα όταν κάνω σεξ, μετά μου αρέσει να παίρνω ναρκωτικά. Κοίτα, εγώ πάντως όταν κάνω σεξ, μου αρέσει μετά να μαλώνω. Τι να κάνουμε. Α, να ρωτήσουμε τους φαν σου. Ναι. Γρήγορα. Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Το ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Μπρο. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Ό,τι καλύτερο. Και έχουμε μια τελευταία πορεία να σας θέσουμε. Να κάνουμε τώρα ναρκωτικά ή να μαλώσουμε στο κρεβάτι. Ψηφίστε. Ωραία, για να δούμε τι θα πούν τα παιδιά. Αποφασίσατε να καταναλώσουμε ναρκωτικά. Οπότε... Εγώ δεν θέλω, θα κάτσω εδώ. Κάτσε εσύ εδώ, θα καταναλώσω εγώ. Ποια είναι αυτή? Ποια ρε? Αυτή εδώ. Αυτή. Αυτή είναι η ξαδέρφη μου, ξαδέρφη μου. Μάλιστα, μάλιστα. Τι είναι αυτό, Χάρη? Αυτή είναι η ξαδέρφη σου. Χάρη, τι είναι αυτό που βλέπω? Χάρη, βλέπω τα stories όλη μέρα. Τι κάνεις με την Τάμι? Εντροπή σου. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Ήταν μόνο για... Γιατί μου το κάνεις αυτό? Τα παιδιά αυτό. Μου έλεγαν να το κάνω, δεν το επέλεξα εγώ. Ναι, αλλά εσύ ανέβασε το story. Θα μπορούσε να έχει ανεβάσει κάτι άλλο, αγόρι μου. Για το βίντεο, αφού. Τα παιδιά μου έλεγαν να το κάνω. Τα παιδιά. Αφού ψήφιζαν δηλαδή, το βίντεο. Δηλαδή δεν σ' άρεσε το σεξ. Εσύ με την Τάμι. Καλούτσικο ήταν, εντάξει. Καλούτσικο. Σου έχω πει, άμα βλέπει ότι η τύψα είναι καλή, να λε και εμένα τουλάχιστον. Τέλο πάντων, να μην μαλώνουμε τώρα. Δεν μας τάξε αυτό. Τοπ. Πάμε, ναι. Καλό. Σίγουρα καλό. Μόνο καλά κάνω. Ρε, σου λέω. Αμέ. Άμε, πάμε. Αμέ. Όλα καλά, είδες. Όλα καλά.